Με πυροτεχνήματα και μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας, χωρίς περιορισμούς, ο πλανήτης υποδέχθηκε το 2023. Οι ουρανοί σε κάθε άκρη της γης γέμισαν με πολύχρωμα βεγγαλικά για να αποχαιρετήσουν το 2022 που αφήνει ανοιχτές πληγές και δίνει τη θέση τους σε μεγάλες προκλήσεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη για τις πρωτοχρονιές σε όλο τον πλανήτη. Τα πυροτεχνήματα της πρωτοχρονιάς με φώτο την Ακρόπολη ταξίδεψαν μέσω των δορυφόρων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αυγή του νέου έτους με ένα φαντασμαγορικό θέαμα στον αθηναϊκό ουρανό. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τις όχθες του Τάμεση και έστρεψαν το βλέμμα ψηλά για να απολαύσουν το σοου φωτός που στήθηκε πάνω από το Λονδίνο. Η Βρετανική πρωτεύουσα απέτησε φορό τιμή στην Ελισάβετ με drones να σχηματίζουν την κορώνα και το πορτρέτο της εκλιπούσας βασίλισσας. Η επιβλητική αψίδα του θριάμβου λούζεται με χρώμα, με τους δεκάδες χιλιάδους Γάλλους και τουρίστες που έχουν κατακλείσει την λεωφόρο των Ελυσίων πεδίων να δίνουν το σύνθημα για την παράσταση ήχου και φωτός προς τιμήν του νέου έτους. Πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, βεγγαλικά, κροτίδες και βαρελότα. Ό,τι φωτίζει γη και ουρανό και κάνει κρότο, επιστράτευσαν στο Βερολίνο για τη νύχτα ορόσημο που αποχαιρετά το 2022 και καλωσορίζει το νέο έτος. Χιλιάδες αψήφισαν το κρύο και τη βροχή στη Νέα Υόρκη και υποδέχθηκαν το νέο έτος στην Times Square. Η πτώση της μπάλας σηματοδότησε την αλλαγή του χρόνου και έδωσε το έναυσμα για τα πρώτα φιλιά του 2023 και το διάσημο επέθριο πάρτι στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκατομμύρια άνθρωποι κατέκλυσαν την θρυλική παραλία της Copacabana για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους. Άφθονο αλκοόλ, σάμπα και αστήρευτο κέφι, καθώς τα νερά του Ατλαντικού έλαμπαν από τα αμέτρητα πυροτεχνήματα. Άρωμα Ανατολής και ανυπέρβλητης χλυδής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τον εορτασμό του 2023. Θεαματική παράσταση πυροτεχνημάτων που στήθηκε στο εξωτικό Ντουμπάι, την ώρα που στο Εμμυράτο Ρας Αλχαϊμά 600 ντρόουν σχημάτιζαν στον ουρανό το μεγαλύτερο ευτυχισμένο νέο έτος στον πλανήτη. Με φόντο τον πύργο του Καΐρου και την αντανάκλαση των πυροτεχνημάτων στα νερά του Νείλου, η Αίγυπτος υποδέχθηκε ένα ακόμη έτος στην μακραίωνη ιστορία της. Βεγγαλικά και συναυλίες στο Καράτσι του Πακιστάν. Την πρωτοχρονιά υποδέχθηκαν στην παγωμένη, βγαλμένη από παραμύθι πόλη της Χαρμπίν, το θεματικό πάρκο της επαρχίας Χέιλονγκάνγκ, ντόπιοι και τουρίστες. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Τιανμέν για την τελετή της πρώτης για το νέο έτος έπαρσης της κινέζικης σημαίας. Την σκυτάλη για τους εορτασμούς είχαν δώσει νωρίτερα η Βόρεια Κορέα, που υποδέχτηκε το 2023 με πυροτεχνήματα και χορευτικό σόου χορογραφημένο στο χιλιοστό, ενώ με κάθε λαμπρότητα η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είχαν σηκώσει την αυλαία του παγκόσμιου πάρτι. Με πυροτεχνήματα, τραγούδια, κομφετή, οι μεγάλες πόλεις του κόσμου αποχαιρέτησαν το 2022 που αφήνει βαθιά σημάδια στον πλανήτη. Είναι η χρονιά που επέστρεψε ο πόλεμος στην Ευρώπη, που θα μείνει στην ιστορία για την πολιτική κρίση στη Βρετανία, για την κατάργηση του δικαιώματος της άμβλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον θάνατο του μακροβιότερου μονάρχη στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, για την εξέγερση στο Ιράν, για τη νέα παγκόσμια ανησυχία για κύμα κορονοϊού, για τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το 2023 φέρνει ευχές και ελπίδες και ταυτόχρονα προκλήσεις για την παγκόσμια κοινότητα.